σαλός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εθέλεσαι ξύλινος με ποιμή και καθάρισον ημάς ο πάσης Κύριος και σώσον αγαθές και σειράς ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το κέντρο όλων των γεγονότων για τους πιστούς θα είναι εκείνο που έχει μία και μοναδική σημασία. Ο Σταυρός του Κυρίου. Γι' αυτό το Σταυρό ο Απόστολος Παύλος γράφει. Αδέλφια μου, ο Σταυρός του Κυρίου για εκείνους που πρόκειται να σωθούν γιατί το θέλουν, είναι δύναμις Θεού. Για εκείνους όμως που οι ίδιοι προορίζουν τον εαυτό τους για τον θάνατο τον αιώνιο, είναι μορία. Και πρόκειται βέβαια για τη κατηγορία των αρνητών και των απίστων. Για μας λοιπόν ο Σταυρός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Το σημείο του Σταυρού δεν είναι σημείο που για πρώτη φορά έκανε την παρουσία του στη Σταύρωση του Κυρίου. Όχι. Αιώνες πολλούς πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, είχε σημειωθεί ο Σταυρός και είχαν σωθεί του Θεού οι άνθρωποι. Πριν γεννηθεί ο Χριστός, επαναλαμβάνω, αιώνες πριν. Και όχι μόνο ο Σταυρός, αλλά και το αίμα που θα χυνόταν πάνω στο Σταυρό είχε προτυπωθεί. Είχε προτυπωθεί. Προσημειωθεί. Πώς το πούμε αλλιώς. Ναι. Όσο για το αίμα του Χριστού θα μας μιλήσει η Παλαιά Διαθήκη, θα μας μιλήσει η Παλαιά Διαθήκη με το αίμα των αμνών, των αρνιών που έσφαζαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο και σημείωναν τις πόρτες των σπιτιών για να μην εξολοθρευθούν οι Εβραίοι από το εξολοθρευτικό μαχαίρι, το θάνατο θα έπεφτε από τον ουρανό σε βάρος των Αιγυπτίων. Επαναλαμβάνω και το αίμα, αλλά και ο ίδιος Σταυρός
του οποίου η δύναμη είναι ακατάλητη, ανίκητη. Είναι προγεγραμμένα, προσημειωμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Η Εκκλησία μας, που είναι το θεϊκό ίδρυμα, είναι θεϊκό ίδρυμα, ίδρυμα σωτηρίας, ίδρυμα αναγεννήσεως όλων των ανθρωπίνων ψυχών. Η Εκκλησία μας, ωραιότατα ψάλλει και όταν γίνεται βάπτιση, αλλά και άλλη περίοδο, περίπου 20 με 30 ημέρες πριν από την ύψωση το Σεπτέμβριο του Τιμίου Σταυρού, ψάλλει «Σταυρών χαράξας Μωυσής, επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεινε, το Ισραήλ πεζεύσανε». Απλά, πολύ απλά, ότι των λαών του Ισραήλ, όταν βρισκόταν σε κίνδυνο να οδηγηθεί και πάλι αιγμάλωτος στην Αίγυπτο, των χρόνων που ήταν καθοδόν από την Αίγυπτο προς τη γη της Ευαγγελίας, τον έσωσε ο Μωυσής από τον κίνδυνο των Αιγυπτίων, αφού γνωστό σε εμάς όλους είναι ότι εχάραξε σταυρωτά την Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε και πέρασε ο προϊόντικός του ναός. Όμως βιάστηκαν λίγοι, όχι λίγο, πάρα πολύ. Αυτά είναι γεγονότα 1500 χρόνια προ Χριστού, ενώ άλλο γεγονός προγενέστερο πριν από αυτό ακόμη, άλλα χίλια χρόνια πριν, δηλαδή 2.500 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, ο Θεός, τον εκλεκτό του τότε άνθρωπο, του πιστό σε αυτό κατά πάντα, τον αφοσιωμένο Αβραάμ, τον προέτρεψε, όλοι γνωρίζουμε, ένα παιδί που του είχε δώσει, να το θυσιάσει. Ένα παιδί που του είχε δώσει, να το θυσιάσει. Μας είναι γνωστό σε όλους ότι ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν 100 ετών υπέργυροι όταν ο Θεός τους χάρισε το τέκνο, μετά από τη δυνατή πεποίθηση που είχαν ότι τώρα πια γέρασαν και επειδή δεν τα κάνουνε, τους χάρισε ο Θεός το παιδί. Για να είναι βέβαιοι ότι στέγουν σε όλα πέρα για πέρα στα χέρια του Θεού. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το έχω πει και άλλη φορά. Εμείς οι Απόστολοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν υπάρχει στιγμή του χρόνου που να μην κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από τους εχθρούς του Σταυρού.
από τους διώκτες του Χριστού. Κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να πεθάνουμε. Γιατί τους καραδοκούσε ο κίνδυνος του θανάτου, είτε με λιθοβολισμό, είτε με μαστιγώσεις, είτε με άλλο τρόπο, να φύγουν από τον κόσμο. Και είχαν, λέει ο Απόστολος Παύλος, την βεβαιότητα ότι βαδίζουν προς το θάνατο. Και ενώ ήσαν, λέει, σίγουροι ότι πάνε προς το θάνατο, ο Κύριος λέγε τώρα εσύ με τη σιγουριά σας, θα δείτε ότι από αυτή τη σιγουριά σας βγάζω εγώ το θανάτου. Σας κρατάω στη ζωή. Επαναλαμβάνω, ο Αβραάμ απέκτησε το τέκνο του εκατονταέτης που περίπου, λέει η Γραφή, όταν ήταν 100 ετών. Και μάλιστα σημειώνει η Γραφή, όταν η μήτρα της Σάρας ήταν νεκρή. Το λέει η Γραφή αυτό. Νεκρή η μήτρα της Σάρας. Μήπως η Σάρα πριν γεννηθεί ήρθε με τη δική της προαίρεση στον κόσμο, ή μήπως εκείνος που από το μη-ον, από το τίποτα, δημιουργεί τα όντα, την έφερε στον κόσμο. Πριν γεννηθούμε, είμαστε μη όντα. Είπε ο Κύριος και γίναμε όντα. Εκ του μη όντος, λέει μια εύχη της Εκκλησίας, ανοίγα για εμάς. Αυτό τίποτα μας έφερε στη ζωή. Και τη Σάρα, όμοια, την έφερε στη ζωή από το τίποτα. Αφού από το τίποτα την έφτιαξε, θα μπορούσε να βάλει τη μήτρα να λειτουργήσει κανονικά και να φέρει παιδί στον κόσμο. Αν είναι δυνατόν. Συγχωρέστε με. Κάπου εκεί στη μικρή Αγία Άννα στο Γιονόρος είχαν πάει δύο γιατροί. Ο ένας ήρωνας και άπιστος. Ο άλλος πιστός. Τον είχε τραβήξει, θα λέγαμε το ζόρι, πάμε. Πήγαμε. Του ήρωνα η γυναίκα με τους νόμους της φύσης αδυνατούσε να συλλάβει παιδί, η γυναίκα. Να έχουν αυτό οι σάλπικες, γιατρός ήταν εκείνος, να το άλλο, τέρμα δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Εκεί στη μικρή Αγία Άννα, πρέπει να είναι ο Άγιος που έχει φύγει, στο λέμε το υμνογράφο που έχει κοιμηθεί πια, Άγιος άνθρωπος, του λέει του γιατρού, άκουσε, πάρε αυτό το μπαμπακάκι από τους Αγίους και να αλείψεις τα γεννητικά όργανα της γυναίκας σου εκεί στο σημείο που εσύ λες ότι δεν κάνει παιδί. Και θα κάνει παιδί. Δεν ήμουν εκεί για να ξέρω τι μορφασμούς θα έκανε ο άνθρωπος αυτός, αλλά τούτο ξέρω, ότι έκανε ο γιατρός αυτό που του είπε. Και η γυναίκα απόκτησε παιδί. Και από το όρος λέει δεν ξεκόλαγε μια. Ο άπιστος, ο αρνητής, ο ήρωνας. Αυτά τα λέμε για τον εξής λόγο. Για το ότι ο Αβραάμ απέκτησε παιδί με τρόπο θαυμαστό. Ένα και μοναδικό. Και αυτό το ένα και μοναδικό παιδί του είπε δώσε μου το μένα, πρόσφερε μου το θυσία σαν ζώο. Γονιός ήτανε, σίγουρα θα έχει περάσει
από δοκιμασία, από καμίνι μεγάλο, γίνεται, να μην έχει περάσει. Μα όμως είχε παραπάνω την αγάπη του Θεού, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, ο φιλόν, μητέρα, η πατέρα, η ιόν, η θυγατέρα, υπέρε με, ου και στιγμό άξιος. Αυτός που αγαπάει την οικογένειά του, με άλλα λόγια, πιο πολύ από μένα, δεν είναι άξιο παιδί μου. Ο Αβραάμ λοιπόν είχε παραπάνω το Θεό απ' όλα. Και πήρε το γιο του, όλοι τον γνωρίζουμε, τον Ισαάκ, να το προσφέρει θυσία. Κατ' ουσίαν, του χάρισε ο Θεός το παιδί, κατ' ουσίαν όμως, ο Αβραάμ, και μόνο που ύψει το χέρι για να σκοτώσει την θυσία στο παιδί του, είναι σαν το θυσίασε. Αυτό που μετράει σ' όλα είναι τι προαίρεση έχεις μέσα σου. Η προαίρεσή σου γράφει Θεός. Αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου πάνω απ' όλα. Αυτό μετράει. Από εκεί πέρα ξέρει και ζυγίζει ο Θεός. Ο Αβραάμ λοιπόν πήρε το γιο του, γιατί αναφέρω αυτό το περιστατικό, είναι ζωντανό, αλλά και το σύγχρονο. Γιατί όταν το σταμάτησε ο Θεός από το έργο της θυσίας του παιδιού, του λέει πάρε εκείνο το προβατάκι και βάλε στη θέση του παιδιού. Τα θυσίαζε. Και το προβληματάκι ήταν δεμένο του Θεού προβληματάκι. Από ένα φυτό που έχει το όνομα Σαδέκ. Σαδέκ. Αν θυμάμαι καλά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι του φυτού αυτού οι κλόνοι είχαν σχήμα σταυρού. Έτσι φύτρωνε. Πώς είναι ο βασιλικός. Από το βασιλικό θα ήταν σταυρό, σταυρό είναι ο βασιλικός. Που σήμαινε με άλλα λόγια ότι αυτό το σημείο που σχηματίζουν τα φύλλα ή οι κλόνοι του φυτού εκείνου, αργότερα, με το σημείο εκείνο θα σωθεί η ανθρωπότητα. Το σημείο του σταυρού, όπως τώρα σώθηκε ο Αβραάμ, το παιδί του Ισαάκ. Θυσία επρόκειτο να κάνει ο πατέρας μας, ο Αβραάμ. Και πώς να μην γίνει. Ο Αβραάμ μαζί με τον Θεό στον παράδεισο, αφού ήταν πάνω απ' όλα η αγάπη του Θεού. Το σημείο λοιπόν του Σταυρού ήταν προορισμένο από καταβολής κόσμου, από τότε που έγινε ο κόσμος, να σώσει τον κόσμο. Πιο καθαρά, πολύ πιο καθαρά, θα δούμε στη συνέχεια το σημείο του Σταυρού να σώσει. Τι να σώσει, όλοι το γνωρίζουμε, ότι οι Ισραηλίτες, αυτός ο λαός, ο τόσο σκληροτράχυλος, όπως λέει μέσα ο πρωτομάρτης Στέφανος, τους αποκάλεσε
λίγο πριν το λιθοβολήσουν, σκληροτράχει τους. Δηλαδή δύσκολο λαό, απειθή λαό, αγιπόταχτο λαό στο θέμα του Θεού. Γραφεί τέτοια βαριά κουβέντα, μόνο της Εβραίος. Και από ανθρώπους, μόνο της Εβραίος, και από, να χαρακτηρίζονται έτσι, και από ανθρώπους δικούς τους. Είστε σκληροτράχηλοι. Γιατί πατέρες μας δείξανε ρε Χριστό Θεό, εσείς το σταυρώσατε. Όχι, okay, τέτοια ανοίγει στο μαρτύριο του Αποστόλου του Κυριακού Στεφάνου να δει αυτή την ονομασία. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας. Το σύμβολο, αναλαμβάνω, προτυπωμένο, σχηματισμένο πολλούς αιώνες πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Στην έρημο λοιπόν, στην έρημο, εκεί που θα δείξουν μετά από πολλές ευεργεσίες που σηκάγει ο Θεός στην έρημο, νερό από πέτρα τους είχε βγάλει στην έρημο και είπε «Μάνα από τον ουρανό, όταν πεινούσαν, άρ το αναγκαίρον έφαγε ο άνθρωπος», λέει η Αγία Γραφή. Άρ το αναγκαίρον, και όλοι τους έφαγε τους Ισραηλίτες. Από εχθρούς είχε σώσει. Ανεβαίνει ο Μωυσής στο Σινά, να πάρει τις εντολές. Κατεβαίνει, τους βλέπει να έχουν στήσει ένα άγαλμα στο Θεό Μολόχ, να προσφέρουν θυσίες. Εκεί ο άρχοντάς τους, ο Μωυσής, ο αγιασμένος, ο κύριος προφήτης, παίρνει από τα χέρια του Θεού τις εντολές και αυτοί εγκαταλείπουν τον Θεό. Με αποτέλεσμα, όλοι ξέρουμε πολύ καλά, να δαγκώνονται, λέει, από τα φίδια οι Εβραίοι και να πεθαίνουν. Και να παίρνει ο Μωυσής από τον Θεό τη συμβουλή ότι η σωτηρία των Εβραίων στην έρημο θα συντελεστεί μόνο εάν στήσει σταυρό, ένα ξύλο κάθετο και ένα φίδι οριζόντιο χάλκινο να σχηματίσει σταυρό. Όσοι ατενίζουν το σημείο του σταυρού θα δαγκώνονται μεν, θα σώζονται όμως. Με το σημείο του τιμίου σταυρού. Έτσι ο Θεός όρισε να σώζονται αυτοί που θα βλέπουν και θα το θεωρούν σημείο σωτηρίας. Σημείο σωτηρίας. Το άλλωστε το έχει πει ο Κύριος. Κάτω στην Ιερουσαλήμ, μπροστά στο λαό. Με τον τρόπο, λέει, που ύψωσε ο Μωυσής τον όφη στην έρημο, ούτω δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ανυψωθεί στα βρωτά ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριός μας και Θεός μας. Ένας, μάλλον και οι πατέρες πρέπει να το λένε το πράγμα, αλλά ένας κήρυκας σημαντικός που είχε αγάπη πολύ μεγάλη στον Κύριο, ζει βέβαια και έχει, αλλά τώρα 95 χρονών, καντιώτης. Σε μια ομιλία του λέει, ο Κύριος μας και Θεός μας σταυροειδή έχει πλάσει τον άνθρωπο. Σταυροειδή έχει πλάσει τον άνθρωπο. Να το. Σε σχήμα, σταυρού. Μάλλον, αν δεν πατάει μύρου, οι πατέρες το γράφουν και το καταλαμβάνει ο Άγιος Εκείνος Άνθρωπος, ο αγωνιστής της εποχής μας. Επαναλαμβάνω, το σχήμα του σταυρού δεν είναι μεταγενέστερο από την γέννηση του Κυρίου και ύστερα.
Αλλά είναι πολύ προγενέστερο. Και αν θέλετε πόσα χρόνια, όσα χρόνια είναι ο Θεός. Τα βρίσκουμε αδύνατο. Αδύνατον. Και το σημείο του Σταυρού έχει τόση ηλικία όσο και ο Θεός. Αφού εκείνος, ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, είχε στο σχέδιό Του με το Σταυρό να μας σώσει και είναι αιώνιος, αιώνιο είναι και το σχέδιό Του, το σχέδιό Του. Το μυστήριο λέει, το απόκριφο, ο Απόστολος Παύλος. Το σεσηγημένον, έτσι το ονομάζει, σεσηγημένον, δηλαδή κρυμμένο. Ποιος το ήξερε αυτό, το ήξερε κανείς. Κανένας, μόνο ο Κύριος μας, η γιατριάδα το ήξερε. Ότι ο Σταυρός θα σώσει τον κόσμο. Και παραλαμβάνω, της μεν σωζωμένης, για εκείνους που προορίζουν τον εαυτό τους, γιατί το θέλουν προσωπικά, να σωθούν, είναι σημείο σωτηρίας ο Σταυρός. Της δε απολυμένης, για εκείνους που οι ίδιοι έχουν προορίσει τον εαυτό τους, για την κόλαση, μορία, ένα τίποτα. Ο Σταυρός, λοιπόν, είναι το σημείο της σωτηρίας. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Κύριε, θα φωνάξει ο Δαβίδ, σε παρακαλούμε, ας γίνει η σημείωση αυτή που θα φέρει το φωτισμό στο πρόσωπό μας. Μόνο ο διαμέρους του Σταυρού θα φτάσει στο σημείο να φωτιστούμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Όπου είναι καταργημένος ο Σταυρός, σκοτάδι απέραστο. Σκοτάδι απέραστο. Άνευ Σταυρού, σωτηρία δεν υπάρχει. Αφού είπε ο Κύριος, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, σε σχήμα Σταυρού δηλαδή, ούτως διυψωθεί είναι τον Υιό του ανθρώπου, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός που θα γεννηθεί από άνθρωπο, ο Χριστός δηλαδή, για να σωθεί ο κόσμος. Θα φωνάξει ο Απόστολος Παύλος, δυνατά θα κράξει και θα πει «Εμή για μένα μη γέννητο καυχάστε». Εγώ, Απόστολος Παύλος δηλαδή, ας μη γίνει ποτέ να έχω άλλο καύχημα, παρά ένα μόνο, το Σταυρό του Κυρίου. Γι' αυτό και μόνο αισθάνομαι καύχημα, αισθάνομαι τον εαυτό μου σωσμένο και ευγνωμένο τον Κύριο. Γι' αυτό έχουμε το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε. Με το σημείο του Σταυρού, οι φάλαγες των δαιμόνων τρέπονται σε φυγή. Με το σημείο του Σταυρού, αφού τρέπονται σε φυγή οι φάλαγες των δαιμόνων, μηδενίζονται και κίνδυνοι. Με το σημείο του Σταυρού, γίνονται όλα τα θαύματα στην Εκκλησία μας μέσα. Όλα! Θα ήθελα να σταθούμε κάτω από το Σταυρό του Κυρίου. Κάτω από το Σταυρό του Κυρίου. Με πολλή ευλάβεια, σαν να είναι μπροστά μας σταυρωμένος ο Κύριος. Να τον ακούσουμε να μας μιλήσει. Γιατί πάνω το Σταυρό ο Κύριος μας, ομίλησε. Είπε, έκανε κήρυγμα ο Κύριος. Να δούμε τι, ας ξεκινήσουμε από
εκείνο που το λόγο που ακούστηκε, το σωτηριώδη λόγο που ακούστηκε στα αυτιά, από το στόμα του Κυρίου, στα αυτιά του ληστή. Αμήν, αμήν, λέγωση, σε διαβεβαιώνω, εγώ ο Υιός του ανθρώπου, που είμαι σαν άνθρωπος, σαν και σένα σταυρωμένος επάνω εδώ, ότι τώρα, αφού το ζητάς, τώρα αφού το ζητάς εσύ ο ληστής, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Τώρα θα είσαι, όχι κανένας άλλος αλλά εσύ, όχι Αδάμ και Εύα, αλλά εσύ, ο υπασπιστής μου. Ο υπασπιστής μου, ο πρώτος άνθρωπος που θα με συνοδεύει μέσα στον παράδεισο, θα είσαι εσύ. Αμήν, αμήν, λέγωση, σήμερα με τεμού, εσύ εν το παραδείσου. Σήμερα θα είσαι στο παράδεισο. Ναι, είναι ο πρώτος. Και είναι ο πρώτος, γιατί η μετάνοια του ληστή δεν ξέρω πόσοι την έχουν μιμηθεί, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτή η πολύ ολιγόχρονη μετάνοια, τι ήταν μπροστά στα χρόνια που είχε περάσει ή στα χρόνια που βρήκε στον παράδεισο μέσα από την ατελείωτα, λένε οι πατέρες, ζυγίστηκε από τον Κύριο η μετάνοια, εμείς με ανθρώπινα λόγια θα το πούμε, και βρέθηκε ο ληστής να έδειξε τόση μετάνοια, ώστε χρειαζόταν και χίλια χρόνια να ζούσε, θα την έκανε τη μετάνοια ο ληστής. Έδειξε τέτοια μετάνοια, χιλιάδων χρόνων θα λέγαμε. Δεν ζυγίζεται. Γι' αυτό και του είπε, σήμερα, τώρα, τη στιγμή αυτή, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Δεν το είπε άνθρωπος, το είπε σαν Θεός, θα είσαι στον παράδεισο μαζί μου, γιατί εγώ σαν Θεός πηγαίνω τώρα πια. Το σώμα μου θα τα δει. Βέβαια θα αναστηθεί, αλλά εσύ τώρα μαζί μου, στο κέντρο του παραδείσου θα είσαι. Εκεί αν σταθούμε, δίπλα στον ληστή κι εμείς, μειονεκτούμε, μειονεκτούμε. Τουλάχιστον έτσι είναι τα πράγματα, μειονεκτούμε. Γιατί η μετάνοια μας είναι καχεκτική, αδύναμη, ανήμπορη. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί όπως πρέπει με τον εαυτό μας, ώστε να πούμε, μωρέ αδερφέ, τι είναι αυτός ο εγωισμός που είναι θηρίο και μετρώει και ένα σωρό άλλα μαζί με αυτόν. Τουλάχιστον εγώ, τον εαυτό μου το βλέπω και το πράγμα, με ρωτώ αφάνταστα, αλλά για κοιτάξτε, δείτε κάτι. Είπαμε να σταθούμε στο σταυρό από κάτω. Βλέπω τον Κύριο να δει αυτή την απάντηση. Και απ' την άλλη, βλέπουμε ένα ληστή. Ένα ληστή, μέχρι πριν ανέβει στο σταυρό επάνω και που ανέβηκε στο σταυρό επάνω, ληστεία στη ληστεία, φόνο στο φόνο, έγκλημα στο έγκλημα. Και αυτό και είπε, ημείς μεν δικαίως, ο ανεπράξαν το απολαμβάνεται. Λέει στον άλλον τον ληστή, εσύ και εγώ, είμαστε εδώ πάνω που είμαστε, δικαιολογημένα. Με βάση αυτά που πράξαμε, εισπράττουμε τώρα. Αυτός εκεί, τι κακό έκανε και στο σταυρό επάνω. Ανακήρυξε την αθωότητα του Χριστού. Την αθωότητα και πλέον τη θεότητα. Όταν του είπε, σε παρακαλώ, πάρε με στον παράδεισο για μένα,
με αφήσει εδώ πέρα. Έκανε πρώτα μια εξομολόγηση στον κύριο μπροστά. Ναι, κάναμε εγκλήματα. Και δικαιολογημένα τιμωρούμεθα. Δεν είναι αυτή η εξομολόγηση μπροστά στον Θεό, τι είναι. Και εισπράττει πρώτο στη βασιλιά του Θεού. Πρώτο στη βασιλιά του Θεού. Λέει ένα πολύ ωραίο Ισόστομο. Να δεν άφησε το επαγγελμά του, λέει, στο σταυρό επάνω ληστής ακόμα ήταν. Λίστεψε τον παράδεισο. Λίστεψε τον παράδεισο. Με καταλαβαίνετε τώρα. Φοβερό πράγμα, ε. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και εκεί επάνω, λέει, έκανε χρήση της ειδικότητας του. Καταλαβαίνω καλά. Λίστεψε τον παράδεισο. Γιατί, άμα το φέρουμε στο μυαλό μας και δούμε καρφιά στα χέρια του ληστή και το ένα και το άλλο και στα πόδια, δεν μπορούμε τώρα να περιγράφουμε τους πόνους του. Τώρα στο βράδυ του ληστή μιλάμε, άστε το Χριστό, δεν περιγράφεται. Του ληστή, τους πόνους του να κοιτάξει ή σε παρακαλώ, συγχωρέσέ με. Πώς του βγήκε αυτό, πώς του ήρθε εδώ. Άρα ήταν καλή πάστα αυτή η ψυχή σε σχέση με την άλλη δίπλα που είπε «Άμα είσαι γιος του Θεού, κατέβα κάτω». Ο άλλος του είπε «Άμα είσαι παιδί του Θεού, κατέβα κάτω και σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Και εκεί ακριβώς εισέπραξε από τον άλλον ληστή την απάντηση. Σιωπή του λέει «Συ και εγώ δικαιολογημένα τρώμε τιμωρία». Τον επέπληξε, τον επέκρινε το συνάδελφό του, τον ληστή, ο ληστής. Ο Σταυρός του Κυρίου, σύμφωνα με εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, είναι δύναμης Θεού η σωτηρία. Δύναμης του Θεού που σώζει και στέλνει στο παράδεισο ανθρώπους. Να, πρώτος ο ληστής. Και πάλι ο Χρυσόστομος λέει, πώς να μην πάει στο Σταυρό ο Χριστός, αφού εκεί επρόκειται να συναντήσει τον ληστή. Στο Σταυρό πάνω δεν τον έβρισκε. Πού τον έβρισκε, λέει. Αν δεν τον έβρισκε, να τον σώσει. Σκεφτόμαστε τα πράγματα, δείτε το σύμπαν. Στο Σταυρό επάνω επρόκειτο να τον συναντήσει. Έπρεπε να σταυρωθεί. Έπρεπε. Βούτω είπε ο ίδιος, ούτω δι υψωθήνε. Έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Στο Σταυρό επάνω. Και να ξέρουμε και τούτο το πράγμα. Ήταν, το ξέρω πολύ καλά, το εκτελεστικό μέσο που είχαν οι Ρωμαίοι, το ρωμαϊκό μέσο ήταν αυτό, γιατί κυβερνούσαν οι Ρωμαίοι τότε. Εκτελεστικό μέσο, θανάτου. Όλων εκείνων που είσαν κακούργοι, κακούργοι. Άρα κρέμασαν τρεις κακούργους κατά των Εβραίων την απόφαση. Ο τρίτος είναι ο Χριστός. Για αυτούς. Και στην ουσία ήταν εισήγηση του διαβόλου αυτή. Ήταν πρόταση που την έκανε ο διάβολος. Να τον κρεμάσετε, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Γρήγορα, τώρα, σταυρώστε τον. Μην καθόστε καθόλου, μην ξέρετε λεπτομέρειες. Τι έκανε, τι δεν έκανε κλπ. Πάρτε τον, σταυρώστε τον. Άρων, Άρων, σταύρωσον. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Ένα σχόλιο. Κάποιος ή κάποιοι από τους επιτίδιους γραμματείς και φαρισαίους, όλοι ίσως ξέρουμε, σφύριξε το Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Και στη συνέχεια ο όχλος έκανε αντάρα, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Ακολουθούσε ο όχλος. Ο όχλος, ο πολλής, ο κόσμος.
Χαίρομαι το σχόλιο. Είχαν τυφλά τα μάτια και αυτοί που έκαναν την εισήγηση της πρότασης και πολύ περισσότερο αυτοί που είχαν ο λαός, ο πολλής, που είχε άγνοια των γραφών. Άγνοια των γραφών που έλεγαν ότι θα έρθει ο Σαββαθείο Μεσσίας. Την άγνοια του έχουμε πει, την άγνοια την εκμεταλλεύονται όλοι οι επιτίδιοι, όλοι. Όλοι οι επιτίδιοι. Δεν ξέρεις, σε τραβάνε από το χέρι. Είσαι τυφλός. Και τι εννοώ δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο, δεν ξέρεις τι λένε οι γραφές, δεν ξέρεις τι λένε οι πατέρες. Και από εκεί και πέρα γίνεται άγρια εκμετάλλευση από όλους εκείνους που θέλουν να εκμεταλλεύονται επιτίδια εκείνους που έχουν άγνοια. Νομίζω το καταλαβαίνουμε καλά. Εκεί βασιλεύουν οι επιτίδιοι, στην άγνοια μέσα. Γιατί υπάρχει σκοτάδι θαλάσσιο. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτό, φώναζαν οι επιτίδιοι. Ο λαός, άρον, άρον, σταύρωσον αυτό. Έτσι είναι όχλος. Έχουμε πιδάλιο, έχουμε Χριστό, έχουμε Ευαγγέλιο, έχουμε στήρια Εκκλησίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά όσο μπορούμε με τη δύναμη του Κυρίου πώς πρέπει να βαδίσουμε. Ο Σταυρός του Κυρίου μας δεν είναι μόνο αυτό που ακούσαμε, είναι βέβαια σωτήριο μέσο. Με αυτό σωθήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια η μεγάλη. Αλλά ο Κύριος μας κι άλλα επάνω στο Σταύρο είπε και έπραξε. Ένα μέσα από όλα. Δίψω. Ξέρω το σώμα του. Ξέρω εντελώς το σώμα του επάνω στο Σταύρο. Είχε χύσει αίμα, ένα σωρό, είχε πια ξεραθεί θα λέγαμε, δεν είχε τελειώσει ακόμα ο Κύριος τη ζωή του σαν άνθρωπος και φωνάζει διψώ. Κάπου εκεί ο Ιερός Αυγουστίνος, άλλοι πατέρες θα πούνε δεν άκους, διψάει ο Κύριος. Δεν θα το ποτίσεις καθόλου, μια σταγόνα δεν θα του βάλεις. Οι σταυρωτές του βαλαξίδι με το καλάμι. Εσύ τι θα κάνεις. Διψώ, ζητάει, κάτι ζητάει ο Κύριος. Όχι νερό. Που, όπως ζητούσε εκεί ο Κύριος, που είχε το συμβολισμό του, το διψώ που είπε ο Κύριος. Και το συμβολισμό, και το συμβολισμό. Αλλά διψώ. Τι δεν έπραξε ο Κύριος, τι δεν έπραξε ο Κύριος, για να ακούσει, Κύριε, σε διψούμε και εμείς ανταποκρινόμαστε και σε αγαπάμε και εμείς, Κύριε. Αυτό το διψώ σημαίνει διψώ για ψυχές, να τις πάρω μαζί μου στον Παράδεισο. Σε μένα δηλαδή, γιατί εγώ είμαι Παράδεισος. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας είχε από κάτω και φίλους, αλλά ένα ατίθασο και σκύρο και κάτι άρχοντες δόλιους. Μέσα όμως από αυτούς που φαινομενικά ορισμένοι είχαν ταχθεί με τους πολλούς, πότισαν τη δίψα του Κυρίου. Φαινομενικά πολλοί από αυτούς εκ των υστέρων μετά την Ανάσταση πότισαν τη δίψα του Κυρίου και είπαν Κύριε διψάς, σου δίνουμε μια σταγόνα νερό.
ακούμε στο πρόσταγμά σου, ερχόμαστε μαζί σου. Και θα δούμε κάτω από το Σταυρό έναν αξιωματούχο, τον εκατόνταρχο, τον Λογκίνο, μετά από τα γεγονότα που παρουσίασε ο ουρανός και η γη, να σβήνει ο ήλιος, να κουνιέται η γη, να ανοίγουν οι τάφοι, μετά τα γεγονότα αυτά, την ώρα που συνέβησαν, να φωνάζει. Αληθινά, αυτό είναι παιδί του Θεού. Από τις πρώτες ψυχές. Από σταυρωτής μαθητής. Από δήμιος θύμα. Γιατί του κόψανε το κεφάλι αργότερα το εκατόνταρο του Λογκίνου. Του το κόψανε. Δείψω Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω. Ο σταυρός του Κυρίου έπρεπε να στηθεί, γιατί χωρίς το σταυρό του Κυρίου όχι μόνο ο ληστής, όχι μόνο ο Λογκίνος, όχι μόνο το παθέ του Κυρίου, αλλά όλες οι γενναίες που έρχονταν μετά και που θα έρθουν κάτω από το σταυρό του Κυρίου θα βρίσκουν την λύτρωση και την ανάσταση. Αν δεν υπήρχε ο σταυρός τιμένος, ούτε και ο βασιλής που πάει στον Παράγιο Τάφο θα έπαιρνε το Άγιο Φως. Δεν θα υπήρχε ανάσταση. Βλέπετε τι συναρακτικά γεγονότα γίνονται εκεί κάτω. Ο Κύριος μας θα δώσει το παρόν. Και μακάρι να το δώσει και να φέρει και την ίδια μας. Γιατί είναι ειρηνοποιός ο Κύριος. Στεκόμαστε λοιπόν κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Δεν είμαι κατά εκείνο που θα πω. Άλλωστε θα ήταν τραγελαθικό πέρα για πέρα να πω ότι είναι κάτι τέτοιο που θα πω, κάτι που το ζω. Ποιο δηλαδή, βλέπω τον Κύριο στα αίματα, γυμνό. Έτσι το προβάλλει η εκκλησία μας. Κάθε φορά πάμε στην εκκλησία, το βλέπω στα βλέπω. Γυμνό και αματωμένο. Κάτι ανάλογο ζητάει από εμάς ο Κύριος. Κάτι ανάλογο ζητάει από εμάς ο Κύριος. Δεν μπορεί να σου προβάλλει υπόδειγμα τον εαυτό του. Υπόδειγμα. Το μοναδικό υπόδειγμα είναι αυτό. Οι εμείς οι άνθρωποι, αν είμαστε στο θέλημά του, παραδείγματα είμαστε. Όχι υποδείγματα, παραδείγματα. Παράδειγμα για μη πιστεύουμε. Ο Κύριος ο μέσος είναι το μοναδικό υπόδειγμα. Ο Κύριος μας λοιπόν προβάλλει υπόδειγμα, γυμνό, διψασμένο, πεινασμένο και στο τέλος, τέλος, τετέλεστε με φωνάζει. Όλα έχουν τελειώσει. Σαν άνθρωπος, εγώ το έργο μου το επετέλεσα πέρα για πέρα. Γι' αυτό, Πατέρα μου, ήρθα στον κόσμο. Για να κάνω το δικό σου θέλημα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που βέβαια έζησε μέσα στην άσκηση τη μεγάλη και πήρε θείο φως πλούσιο, κάνει μια περιγραφή της σάρκας του Κυρίου, τι ποιότητα ήταν, της βαρβαρότητας των Εβραίων που τον τυραννούσαν, που σε κάνει να λυγίζεις μέσα στα πνευματικά γυμνάσματα, σε ένα βιβλίο. Αλλά ζητάει, λέει, βλέπεις, όλα αυτά τα έπαθε για ένα πράγμα μόνο που δεν καταλαβαίνεις εσύ, λέει. Εσύ, εγώ, αυτό εννοεί. Ένα πράγμα. Δεν το καταλαβαίνεις, ο Άγιος Νικόδημος. Εσύ το περνάς για τίποτα και ο Κύριος ανέβηκε εκεί πάνω. Αυτό το ένα είναι αμαρτία. Είναι φρίκι δηλαδή, αυτοί οι Άγιοι που καταλαβαίνουν τι σημαίνει αμαρτία. Το νιώθουν, το αισθάνονται. Βογκάνε για την αμαρτία και τους λέει, κοίταξε πόσο πόρεσε για την αμαρτία και εμείς δεν χαμπαρίζουμε καθόλου.
Είναι δηλαδή φρικτό αυτό το πράγμα. Σταυρό στήθηκε για να κάνει τι? Για να πλήγει με το αίμα και με το κόσμο όλοι. Όλο. Όλο του κόσμου είναι αμαρτία. Δεν λέμε Κύριε, σε δοξάζουμε, γιατί είσαι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Χωρίς σταυρό σωτηρία δεν θα υπήρχε καθόλου. Ας τον αγαπήσουμε, ας μην τον αποφεύγουμε. Αν τυχόν βρεθούμε στη θέση του Κυρίου, θα βρεθούμε. Αλλά ας βρούμε το σταυρό του Κυρίου για να είναι ελαφρύς ο σταυρός. Θα βρεθούμε, δεν μπορεί να μην βρεθούμε. Και εννοώ και μια ασθένεια. Άλλα αδέρφια πρέπει να βρεθεί. Αλλά ο δρόμος δεν είναι μόνο για ορισμένους, είναι για όλους. Και για σταυρωτές και για ημιλητές του Κυρίου. Για όλους ο δρόμος του Σταυρού. Αλλά όποιος λέει δόξα εδώ στο τέλος για τη σήκω Σταυρό, εκείνος μιμείται τον Κύριο. Ας είναι ευλογημένο το σημείο του Σταυρού, ας μας σώσει πέρα για πέρα. Αμήν. Κάποιος αδερφός ας πει κάτι. Έδωσε αυτό που όλοι το έχουμε ανάγκη κι εμείς και δεν το βάστησε για τον εαυτό της, βγήκε έξω και έγινε φως. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Φωτεινή, φως. Ένα σημείο είναι αυτό. Ένα άλλο είναι, θέλω να μου δώσετε την απάντηση εσείς, γιατί δεν μπορώ να τη δώσω εγώ. Έχω διαβάσει σε πατερικά βιβλία ότι στο νέο παράδεισο, Νέα Ιερουσαλήμ, ο πρώτος που πήγε μέσα ήταν ο ληστής. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που θέλω να μου δώσετε μία απάντηση. Όταν ο Κύριος εγχείρηκε και έφερε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, λέει και ο Λάζαρος εις τους κόλπους του Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό, προτού να φτάσει στο Σταυρό. Υπήρχε μέσα εκεί που θέλω είναι, μία απάντηση. Πού είναι γραμμένο αυτό, είπες. Είναι, είναι ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ναι, παραβολή. Ναι. Παραβολή. Ναι. Που δηλαδή, σημαίνει. Τι. Που σημαίνει, σημαίνει. Ότι είναι παραβολή. Ότι... Είναι δηλαδή ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα παράδειγμα που λέει ότι ο Λάζαρος πήρε σε παράδειγμα κύριο σε ένα φτωχό. Έτσι που στη ζωή είναι πραγματικότητα για ένα πράγμα. Έτσι. Και είπε ο Λάζαρος, ο φτωχός ήταν στις κόλπες του Αβραάμ. Τι είναι σκόλπες του Αβραάμ. Εντάξει. Δεν λέει ότι αυτό το παράδειγμα του Λαζάρου. Δεν ήταν ένα γεγονός. Αυτό. Παραμένω από την ζωή. Γεγονός παραμένω από τη ζωή, αλλά όχι ένα συγκεκριμένο. Εννοεί όλους τους Λαζάρους. Εννοεί όλους εκείνους που δοκιμάζονται στη ζωή, ότι πάνε στην κόρπο των γράμμων. Μάλιστα. Και κάτι άλλο και κλείνω. Ότι είπατε ότι όταν ο Μωσής έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο, δοκιμαστήκανε και με φίδια και με αυτά όλα. Ο Κύριος όμως όταν εγκήρυτε, τον πιάσανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και ψάλανε κάποιο δώρο. Και λέει, εσείς που ξέρετε τον νόμο του πατέρα μου, δεν ξέρετε ότι εγώ ήμουνα στο Μωυσή που του έδινα το μάνα, το ένα, το άλλο, τα αυτά και το σταυρό. Εσείς θα έχετε, λέει, καλύτερη, λέει, εύνοια, δεν θα έχετε τέτοιο σταυρό. Εμένα, εσείς θα με σηκώσετε, λέει, πάνω για να σωθείτε εσείς και όλες οι γενναίες. Σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα ο Κύριος το είπε σε μεγάλες διάνοιες, με προσωπικότητες και περάσανε φλού. Και επειδή θυμήθηκα και κάτι άλλο,
λυπάμαι πολύ που μου θα το πω, είναι πιο ότι ο Κύριος λέει μέσα στο νόμο του ότι αμή λέγω δε ημί, μη ομώσε. Και καταφέρανε οι αυτοί που είναι μέσα στο λαό, που κάνανε προσυγκριτισμό, να του δώσουν το μήνυμα σταύρωσον αυτό. Μα είναι αθώο. Αν είναι, λέει, αθώος, φώναξε ο λαός, έδωσε όρκο στο να με, πώς το πες, στο να με έμα, στην Πιλάτο. Κάτσι, γιατί πώς το έκανα. Λέει, αν είναι, λέει, το να με αίμα αθώο αυτό, να μας έβρει εμάς και στα παιδιά μας γενναίες όλο τον εποχό. Ναι. Και λέω τώρα, ο λαός αυτός που δεν ήξερε πολλά πράγματα, πήρε μία απόφαση από τους άλλους, όπως τώρα καλή ώρα είσαστε εσείς εκεί. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Τίποτα. Τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Κάθε μέρα. Βασίλη, έχεις κάτι. Άλλος κανείς. Τάκη, έχεις κάτι. Τάκη. Τους είπε ότι να πέσουν στα παιδιά μας και κατά... Ναι. Και μπήκε ο τίτλος. Αυτοκράτορ της Ρώμης του 79 μετά Χριστό στην Ιερουσαλήμ και τους διέλυσε σε όλα τα έθνη. Αυτά που είναι. Ναι. Τους τα είχε πει. Ναι. Και τους 40 έθνη ζήσαμε εμείς τις ημέρες τις δικές μας. Το 1947 πήγε μια αποικία στο Ισραήλ. Μετά από 1900 χρόνια. Ναι, ναι. Ναι, τόσα χρόνια. Ναι. Και είναι αληθές αυτό που λέει ότι αν αναστηθεί το κράτος του Ισραήλ, από εκεί θα, από την Ιερουσαλήμ δεν θα έρθει. Και τώρα βλέπουμε τα δεινά. Βλέπουμε τα δεινά. Δεν τα τώρα, δεν βλέπουμε. Αδελφός άλλος, κάτι, τίποτα. Και ο Σβατζίνη, να πείτε εσείς. Ευχαριστώ πολύ, όχι. Δεν έχουμε κρατήσει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, με τα δύο ώρα, παρακάτω για αρκετή. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, 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 διευκόρα τον Αγίον Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός.